Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε για την ερώτηση. Τα ξέρουμε τα προβλήματα στο νοσοκομείο της Χίου. Δυστυχώς αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο αντίστοιχων έργων τα οποία είχε αναλάβει η ΔΕΠΑΝΟΜ να μελετήσει και να κατασκευάσει σε όλη τη χώρα τις χρυσές δεκαετίες που δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Πραγματικά, και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα η Χίος, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, είτε, πώς το λένε, κακοτεχνιών, είτε έργα που έμειναν ανολοκλήρωτα, ενώ είχαν εκταμιευθεί πάρα πολλά χρήματα, με διαρκείς παρατάσεις συμβάσεων. Έργα στα οποία έγιναν εγκαίνια σήμερα και την άλλη μέρα πήραν τον εξοπλισμό που είχαν φέρει και συνεχίζουν να τα φτιάχνουν. Παράδειγμα, στο νοσοκομείο κάτω στην Αμαλιάδα. Τώρα, το νοσοκομείο το δικό σας, οι καινούργιες πτέρυγες ξεκίνησαν το 2002 και τέλειωσαν το 2013 έχοντας πληρώσει 23 εκατομμύρια ευρώ και χωρίς να φτιαχτεί όπως έπρεπε και ολοκληρωτικά η παθολογική πτέρυγα. Έχει μεταφερθεί η παθολογική πτέρυγα με χρηματοδότηση 100.000 ευρώ που δώσαμε εμείς πέρυσι από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας σε ένα χώρο στο νέο κτίριο, αλλά που δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να έχει φτιαχτεί, την οποία εντάξαμε εμείς, βγάλαμε έγκριση σκοπιμότητας, έχουν εγκριθεί και οι μελέτες και έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ του Βορείου Αιγαίου και από ό,τι μας έχει ενημερώσει η διοίκηση, μέχρι στους επόμενους 2-3 μήνες θα έχει βγει η προκήρυξη, γιατί έχει ενταχθεί και εκεί, το οποίο είναι προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ. Τρίτον, όντως, αυτό που λέτε είναι παράλογο, αλλά είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν μελέτες για να δουν τι βλάβη έχει γίνει και αν έχουν τηρηθεί. Και πάλι δεν είναι το πρώτο παράδειγμα. Έτσι. Το ίδιο πάθαμε και με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, πάνω στους Ακομακεδόνες. Και εκεί δεν μπορούμε να βρούμε τις μελέτες με τις οποίες κατασκευάστηκε και ξανακατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε και ξαναολοκληρώθηκε. Διότι η ΔΕΠΑΝΟΜ, που σήμερα αποτελεί έναν από τους τρεις συντελεστές που έφτιαξαν την ΚΤΙΠ, πραγματικά είναι πολύ αμαρτωλή ιστορία. Είναι πάρα πολύ αμαρτωλή ιστορία υπερτιμολογήσεων συμβάσεων, παρατάσεων συμβάσεων και καλοτεχνιών. Αυτό το οποίο έγινε, και θα το ξέρετε υποθέτω, αλλά είχε κατατεθεί και η ερώτηση πιο πριν, είναι ότι κατέβηκε τεχνικός, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχος τεχνικός στο νοσοκομείο της Χίου, κατέβηκε τεχνικός από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, έκανα μια εκτίμηση της κατάστασης του δώματος των χειρουργείων, και επιχορηγήθηκε, έχουν πάει τα χρήματα στο νοσοκομείο, 50.000 ευρώ, προκειμένου να γίνουν οι επισκευές της πτέρυγας αυτής. Τώρα, επειδή έχει αλλάξει και η διοίκηση στην ΚΤΙΠ και φαίνεται να παίρνει μπροστά ένα πράγμα που μπλοκαριζόταν από ένα υπηρεσιακό μηχανισμό, και για αυτή την ιστορία, όπως και για άλλες ιστορίες, έχουμε βάλει και έχουμε δώσει σαφείς εντολές και μαζί και με τον κύριο Σπίρτζη στη νέα διοίκηση να ανασύρει τους φακέλους και όλα αυτά που έχει βρει. Για παράδειγμα, θα σας πω ένα μικρό σε σχέση με αυτό το έργο. Ξέρετε ότι η ΚΤΙΠ κατασκεύασε και το νοσοκομείο στα Χανιά. Εκεί αγόρασε μια γάμα κάμερα η οποία ποτέ δεν αποσυσκευάστηκε. Ποτέ. Είδαμε και πάθαμε να βρούμε τα χαρτιά του τι παραλάβαν τότε αυτοί. Είδαμε και πάθαμε να βρούμε τα χαρτιά του τι παραλάβανε. Μετά από ένα χρόνο τα βρήκαμε και έχει κινηθεί δικαστική διαδικασία για να αποδοθούν ευθύνες. Το ίδιο θα γίνει και για το νοσοκομείο το δικό σας. Το ίδιο θα γίνει και για άλλα. Έτσι. Διότι τελικά κάποιος πρέπει να πληρώσει για όλη αυτή τη διασπάθηση του χρήματος του ελληνικού λαού. Το άμεσο πρόβλημα τα χειρουργία θα λυθεί με βάση και τις οδηγίες του τεχνικού της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας που κατέβηκε και εκτίμησε εκεί και την επιχορήγηση που έχει γίνει στο νοσοκομείο. Και πιστεύω ότι τώρα και με την ολοκλήρωση του έργου, με το υπόλοιπο που μπαίνει με τα 2.200.000 δραχμές, θα μπορέσουν πιθανά να γίνουν μέσα εκεί και ό,τι άλλα συμπληρωματικά χρειάζονται για να παραδώσουμε στοιχειώτικη κοινωνία ένα κτίριο το οποίο θα είναι λειτουργικό και να μην μπαίνουν νερά μέσα στο χειρουργείο. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε Μιχαλίδη. Απλού δεν εκπλήσωμαι από αυτά που ακούω, κύριε Υπουργέ. Σωστά επισημαίνετε ότι είναι μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα το οποίο επικρατούσε και δυστυχώς τα απόνερά του φτάνουν μέχρι και σήμερα. Θέλω επίσης να επισημάνω, προφανώς σας είναι γνωστό, ότι με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η νέα διοίκηση του νοσοκομείου προσφεύγει και θα μετέλθει όλα τα νομικά και αστικά μέσα τα οποία επιβάλλονται για να αναζητηθούν οι πιθανές ευθύνες. Εκείνο που θα πρέπει προφανώς να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι
ομολογουμένως προξενεί εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι, και το ακούω και από εσάς δηλαδή, ότι δεν μπορεί να λανθάνουν οι μελέτες βάσει της οποίου κατασκευάστηκε το έργο. Αυτό προκαλεί, νομίζω, όχι το κοινό αίσθημα, την κοινή λογική, ότι αυτή τη στιγμή, 5 χρόνια μετά την λειτουργία του έργου, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τις μελέτες βάσει της οποίου κατασκευάστηκε το έργο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, ότι αυτό δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο. Πιστεύω ότι δεν εξαφανίζονται και μάλιστα μελέτες κατασκευής έργων και μάλιστα της κλίμακας αυτής των 24 εκατομμυρίων, έτσι εύκολα. Νομίζω ότι κάποιοι για κάποιους λόγους φρόντισαν να μην υπάρχουν αυτές οι μελέτες. Παρακολουθούμε το θέμα, κύριε Υπουργέ, και θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί και για λόγους τάξης, αλλά κυρίως για λόγους ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, από το υστέρημα του οποίου και αυτά τα λεφτά δαπανήθηκαν και δεν ξέρουμε πώς δαπανήθηκαν. Ευχαριστώ, κύριε Συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Δύο κουβέντες. Φωνώ απόλυτα.